Η Τουρκία παράλληλα με την επίθεση στο Ισραήλ συνεχίζει και την αναθεωρητική της πολιτική σε βάρος της Ελλάδος. Τα επιτελεία στην Αθήνα προχώρησαν στη δέσμευση περιοχών για ασκήσεις με πυρά σε Χίο, Αϊστράτη, Καστελόριζο και Βορείας της Αμοθράκης. Η χρονική δέσμευση των περιοχών είναι έως τις 2 Νοεμβρίου. Η Τουρκία με αφορμή αυτές τις ασκήσεις έθεσε και πάλι θέμα αποστρατιωτικοποίηση των νησιών αυτών. Η Τουρκία είναι η μόνη χώρα που επικαλείται και απαιτεί την αποστρατιωτικοποίηση των νήσων του Ανατολικού Αιγαίου. Όσον αφορά τη στρατιωτικοποίηση, το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από διεθνείς συνθήκες ειδικότερα. Το καθεστώς των νήσων Λίμνου και Σαμοθράκης διέπεται από τη Σύμβαση της Λοζάνης για τα Στενά του 1923, η οποία αντικαταστάθηκε με τη Σύμβαση του Μοντρέ του 1936. Το καθεστώ των νήσων Μητυλίνη Χιου Σάμου και Ικαρία διέπεται από τη συνθήκη ειρήνη τη Λοζάνη του 1923 και το καθεστώ των Δωδεκανήσων διέπεται από τη συνθήκη ειρήνη των Παρισίων του 1947. Όσον αφορά του τουρκικού ισχυρισμού για αποστρατιωτικοποίηση των Δωδεκανήσων, σημειώνεται ότι η Τουρκία δεν αποτελεί συμβαλόμενο μέρο σε αυτή τη συνθήκη του 1947, η οποία επομένω αποτελεί ρεσίντερ άλλιο για αυτήν, δηλαδή ζήτημα που αφορά άλλα κράτη σύμφωνα δε με το άρθρο 34 της Συνθήκης της Βιέννης για το δίκαιο των συνθήκων, μια συνθήκη δεν δημιουργεί υποχρεώσεις ή δικαιώματα για τρίτες χώρες εκτός των συμβαλωμένων. Η πρόβληψη περί αποστρατιωτικοποίηση των 12 έγινε μετά από αποφασιστική παρέμβαση τη Σοβιετική Ένωση και απηχεί τι πολιτικέ σκοπιμότητε τη Μόσχα εκείνη τη χρονική περίοδο. Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι τα καθεστώτα αποστρατιωτικοποίηση έχασαν τον λόγο ύπαρξή του με τη δημιουργία των συνασπισμών του ΝΑΤΟ και του Συμφώνου τη Βαρσοβία, ω ασύμβατα με τη συμμετοχή χωρών σε στρατιωτικού συνασπισμού. Στο πλαίσιο αυτό, το καθεστώ τη αποστρατιωτικοποίηση έπαψε να εφαρμόζεται για τα Ιταλικά νησιά Παντέλεριά, Λαμπεντούσα, Λαπιόνε και Λινόζα, καθώ και για τη Δυτική Γερμανία από τη μία πλευρά και τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ανατολική Γερμανία, Ουγγαρία και Φιλανδία από την άλλη πλευρά. Πέραν τον ανωτέρω, η Ελλάδα, όπω και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτο στον κόσμο, δεν μπορεί να παραιτηθεί από το φυσικό και νόμιμο δικαίωμά τη για άμυνα σε περίπτωση απειλή στρεφωμένη κατά των νησιών τη ή οποιοδήποτε άλλου μέρου τη επικράτειά τη. Πόσο μάλλον τη στιγμή που η Τουρκία, παραβιάζοντα κατάφορα τον χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, την απειλεί με πόλεμο σε περίπτωση που ασκήσει ένα νόμιμο και κυριαρχικό δικαίωμα που τη παρέχει το διεθνέ δίκαιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε και να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας.